Κυρίες και κύριοι, και καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ιασίδο Σουμίζου, είμαι ο πρεσβής της Ιαπωνίας στην Ελλάδα. Με την ευκαιρία των Ελληνίων της έξεσης της κυρίας Αναστασία Δούλ, επιτρέψετε μου να πω δύο λόγια. Επίσης, η κυρία Αναστασία Δούλ υπήρξε μια καλή φίλη της Ιαπωνίας. Μινάς και κατά τη δεκαετία του 80 ζούσαμε στην Ιαπωνία. Αφού ανέλαβα τα κασικόντα μου, πέρυσι τον Αυγουστό είχα την ευκαιρία να δω ακόμα τη δουλειά της και να παρακολουθήσω της διαρκεσής της. Αισθάνομαι το πάθος και τον ενθουσιασμό το πρέφη για τον διαγωνικό πολιτισμό. Η σημερινή έξεσης της κυρίας Αναστασία Δούλ είναι επιμεκρυμμένη από τα πύληνα γλυπτά ανήλα και τον Κυπρίν. Τα ανήλα είναι αρχές νεκονικές κούκλες από τερακότα που συνήθως βρίσκαν σε τάφους αριστοκρατών. Υπάρχουν πολλά είδη ανήλα, όπως λουσπιτία, άλογα, στρατιώτες, γυναίκες και άλλα. Ο Κυπρινός είναι ένα άλλο θέμα που παρουσιάζει ενδιαφέρον. Στην Ιαπωνία, ο Κυπρινός από την σύμβολο ισχυρής δύναμης διότι σύμφωνα με ένα παλιομίσο ένας Κυπρινός μπορεί να αναρχίσει σε ένα κατάρακτη και να μεταμορφωθεί σε δράκο. Σε λίγο η κυρία Αναστασία Δούλ θα εξηγήσει περισσότερο τη δουλειά της. Και εγώ με τη σειρά μου ανυπομονώ να ακούσω από την ίδια την περιγραφή των εφουφάντας των δημιουργείων της. Ελπίζω ότι όλοι εσείς που βρίσκεστε εδώ σήμερα θα κατανοήσετε εις βάσος την πολύ πολιτισμική σχέση Ελλάδος και Ιαπωνία μέσα από τα έργα της κυρίας Αναστασία Δούλ. Το 2019 θα σημάνει την επίτειο των 120 χρονών διπλωματικών συμφέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιαπωνία. Με την ευκαιρία αυτή, ελπίζω ότι οι γενερείς συσφέσεις να αναβάσουν και η πρεσβεία μας με την ανασυρά της θα κάνει ό,τι καλύτερο να ενδυναμώσει περίπτερο την ευκαιρία. Είμαι βέβαιος ότι η σημερινή έξεση θα αποτελέσει ένα καλό μήνα για την ενισχύση της ανιδέας κατανόησης και εμφυλίας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.